Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Για την φωτιά στο Σποδοβούνι, η οποία τέθηκε υπόλοιπο χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικής με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 14 πυροσβέστες και 2 θελοντές, αλλά και για άλλες αισθήσεις πυρκαγιάς στην Κορινθία, μίλησε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, κ. Βασίλης Μαθεόπουλος. Ένα ακόμα μέτωπο φωτιάς έπειτα από ανεμοστροβιλισμό εκδηλώθηκε και πάλι το μεσημέρι στη θέση Πανόρμα και Χρεών. Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν την κατάσβεσή της 15 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 10 άτομα από πεζοπόρο τμήματος. Στο θέμα αναφέρθηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, Βασίλης Μαθεόπουλος. Παράλληλα, ο κ. Μαθεόπουλος μίλησε και για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σποθοβούνι Κορινθίας και η οποία είναι υπόλυγχο. Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβεστικά οχήματα, 14 πυροσβέστες και 2 θελοντές. Δεν αληθεύει το διαψεύδω κατηγορηματικά. Ήδη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα 6 του μηνός και ώρα 10.30, υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις και επιτηρούμε το τέτοιο. Απλώς χθες, λόγω του ισχυρού ανέμου, μέσα από τον κυόμενο χώρο, δημιουργήθηκε ανεστροβλισμός με αποτέλεσμα να σηκωθεί υπολείμματα στάχτης και σκόνη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο και να αναστατωθεί λίγο η περιοχή και κάτι και ότι κάποιοι από μακριά έβλεπαν ότι υπάρχει καπνός. Δεν ήταν όμως, όπως προείπα, ήταν λόγω του ισχυρού δυνατού ανέμου και συνήθως συμβαίνει σε όλες τις πυρκαγιές αυτά μετά σε ένα κεόμενο χώρο, ότι γίνονται πολλοί ανεστροβλισμοί, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα στάχτης και η σκόνη να φαίνονται ότι είναι καινούρια εστία. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα, χθες το απόγευμα, είχαμε τρεις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Σπαθιοβουνίου με Άγιο Βασίλη. Η μία ήταν σε υπολείμματα καλαμιών και αγροτικές γεωργικές εκτάσεις, όπου έκαψε 5 στρέμματα περίπου. Έλαβαν μέλος 5 πυροσβεστικά αυτοκίνητα, καθώς και η εθελοντική ομάδα χιλιομοδίου και αθηκείων. Και έπειτα από μισή ώρα περίπου αυτό το γεγονός, σε απόσταση ενός με 2 χιλιόμετρου από την πυρκαγιά που προαναφέρω, υπήρχε άλλη μια πυρκαγιά καίγοντας ένα στρέμμα. Και τις βραδινές ώρες, περίπου στις 7, μεταξύ Αγίου Βασίλη και Κλένιας, πάλι υπήρξε καινούρια πυρκαγιά, καίγοντας και εκεί 5 στρέμματα, ξηρά χόρτα και κάποιες ελιές. Με μεγάλη ικανοποίηση μίλησε στον τηλεοπτικό φακό ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός για τη δημοπράτηση του έργου για τη δημιουργία πεζογέφυρας ποδηλατογέφυρας προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός μίλησε με μεγάλη ικανοποίηση για ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά και για τη δημοπράτησή του. Το έργο αυτό αφορά την ανάπλαση κοινόχρηση των χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας ποδηλατογέφυρας στην οδό αδημάτου προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η γέφυρα αυτή, που στις δύο όψεις θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας κορινθιακού τριήρους, θα κατασκευαστεί στην εκβολή του Ξηριά, θα ενώσει το παραλιακό μέτωπο της πόλης και θα δώσει διέξοδο προς τα Καλάμια. Σήμερα έγινε η δημοπράτηση του έργου της πεζογέφυρας ποδηλατογέφυρας και της ανάπλασης ευρύτερης περιοχής στον Ξηριά. Τέρμα Κολιάτσου, τέρμα Αδημάντου, τέρμα Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο το οποίο θα ενοποιήσει για πρώτη φορά όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κορινθίων. Η δημοπρασία εξελίχθηκε κανονικά, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και από σήμερα έχουμε ανάδοχο ο οποίος και θα αναλάβει για να κατασκευάσει την ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα την πεζογέφυρα, ποδηλατογέφυρα που θα έχει και κάποια στοιχεία αρχαίας κορινθιακής τριήρης. Ένα έργο που πραγματικά θα είναι έργο ορόσημο, σήμα κατά τεθέν για την πόλη της Κορίνθου, κυρίως όμως θα είναι ένα έργο, το τελευταίο ίσως, που θα ενοποιεί το παραλιακό μας μέτωπο. Θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν Κορίνθιο να μπορεί δίπλα στη θάλασσα να περπατάει από την Ποσειδονία, από τη Διόρυγα, μέχρι και το αρχαίο λιμάνι. Είναι πολύ σημαντικό το έργο, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προϋπολογισμός 1.700.000. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα, αφού τελειώσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες όσον αφορά και την τυπική ανακήρυξη του εργολάβου, πιστεύω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα να εκτελεστεί γρήγορα και σωστά βεβαίως, και να είναι ένα έργο για το οποίο θα είμαστε όλοι περήφανοι. Οι εργαζόμενοι στον ΕΕ διαμαρτυρώμενοι για την κινητικότητα και την αποδόμηση, όπως αναφέρουν, του οργανισμού και σήμερα πραγματοποίησαν απεργία στα υποκαταστήματα της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία που κήρυξαν οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔ,
διαμαρτυρόμενοι για την κινητικότητα και την αποδόμηση όπως αναφέρουν του οργανισμού. Μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔ τονίζουν ότι η κοινωνική πρόνοια είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας. Σημειώνω ότι η κινητικότητα είναι ενέργεια πρώτα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και μετά εις βάρος των υπαλλήλων του ΟΕΔ και εκτιμούν ότι όποιος υπερβεί αυτή την κόκκινη γραμμή θα βγει στη διαθεσιμότητα από τον λαό. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αντιπροσωπεία των εργαζομένων συναντήθηκε χθες με τους διευθυντές του Υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υφυπουργού Εύης Χριστοφιλοπούλου. Την έντονη αντίδραση του εκφράζει ο εμπορικός κόσμος για τα μπιλετάκια της εφορίας και του ΟΑΕ προς τους ίδιους που δεν κατάφεραν να τηρήσουν τις ρυθμίσεις για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το ασφαλιστικό ταμείο τους αλλά και στο δημόσιο. Βροχή τα μπιλετάκια από τον ΟΑΕ και εφορία προς επαγγελματίες που δεν κατάφεραν να τηρήσουν τις ρυθμίσεις για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το ασφαλιστικό τους ταμείο αλλά και το δημόσιο. Οι επαγγελματίες κινδυνεύουν άμεσα σε περίπτωση που δεν ρυθμίσουν τα χρέη τους με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, όπως κατασχέσεις, πληστηριασμούς και άλλα. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από τους στιγόμενους υποστηρίζουν ότι αν δεν υπάρξει πάγωμα των απαιτήσεων προς τους επαγγελματίες και ρυθμίσεις ευνοϊκές, οι οποίες να ανταπεξέλθουν οι μικρομεσαίοι, τότε πολλοί από αυτούς θα βρεθούν χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Εδώ και μία εβδομάδα έχουν στείλει ραβασάκια σε όλους τους επαγγελματίες και σε όλους τους εμπόρους που χρωστάνε και είναι το πλήθος τα 3/4 των εμπόρων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών που χρωστάνε στον ΟΑΕ για αναγκαστική και ζητάνε εντός 10 ημερών να προσέλθουν στους κατατόπους ΟΑΕ για να ρυθμίσουν τις προηγούμενες οφειλές. Η ρύθμιση αυτή που ζητάνε είναι ανέφικτη και δεν είναι δυνατόν να μπορέσει να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, ζητάνε να υπογράψεις ότι τις τρέχουσες οφειλές θα τις πληρώνεις κανονικά και παράλληλα θα πληρώνεις και αυτά που θα ρυθμίσεις. Η ρύθμιση που ζητάνε είναι για πολύ λίγο καιρό και είναι μεγάλο το ποσό. Άρα αδυνατούν οι έμποροι και οι επαγγελματίες γενικά να πληρώσουν συγχρόνως και το τρέχον αυτό και τις προηγούμενες οφειλές. Παράλληλα, ζητάνε για να μπορέσεις να μπεις στη ρύθμιση να έχεις και φορολογική ενημερότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Επίσης, και οι Ομοσπονδίες Εμπόρων και η Ομοσπονδία Βιοτεχνών ζητάει και είναι σε καθημερινή συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ότι μπορεί να γίνουν, αν θέλουν να εισπράξουν χρήματα ΟΑΕ, να είναι πολύ πιο περισσότερες οι δόσεις, ώστε να είναι μικρότερο το ποσό για να μπορεί να το δώσει. Δυστυχώς μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν το έχει κατανοήσει το πρόβλημα ή δεν θέλουν να το κατανοήσουν στο Υπουργείο Οικονομικών και έτσι ζουν με την αμφιβολία και την αμφισβήτηση τι θα γίνει μετά από 10 μέρες, μετά από 5-6 μέρες πλέον που θα περάσει με η ημερομηνία που έχουν θέσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ότι πρέπει να ακούσουν τις ομοσπονδίες. Και κάτι άλλο πάνω στον ΟΑΕ. Όταν δεν έχεις πληρώσει δύο εισφορές, δύο δίμηνα, δεν έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι έμποροι και βιοτέχνες δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο διάστημα αυτό που χρωστάνε. Που σημαίνει ότι αφού δεν μου παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε αυτά τα προηγούμενα που χρωστάω και δεν είχα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα πρέπει να μην μου βάλουν μέσα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και σε ένα λογαριασμό που πληρώνει κάποιος γύρω στα 850 ευρώ με 900, είναι 200 με 220 ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δυστυχώς ούτε αυτό το καταλαβαίνουν να αφαιρέσουν αυτό το ποσό, που θεωρώ λοιπόν ότι ο τρόπος που ενεργούν είναι περισσότερο απατεωνίστικος παρά προς όφελος των επαγγελματιών. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δραματικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας και τους τρόπους αντιμετώπισης τους έγινε στην πρώτη συνάντηση πρωτοβάθμιων σωματείων εργαζομένων σε νοσοκομεία της Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη η πρώτη συνάντηση των πρωτοβάθμιων σωματείων εργαζομένων σε νοσοκομεία της Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δραματικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας και τους τρόπους αντιμετώπισης βάρβαρης επιδρομής εναντίον των υγειονομικών και ασθενών. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, Λουκάς Θοδωρόπουλος. Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή μια άτυπη συνάντηση στην Τρίπολη,
με σωματεία διαφόρων νοσοκομείων της Πελοποννήσου, προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία ως επιτεπλίστων είναι κοινά. Και συζητήσαμε επίσης τον τρόπο που πρέπει να δράσουμε κατά τόπους μπροστά στη λέλαπα που προβλέπεται να επικρατήσει μετά τον Αύγουστο στα νοσοκομεία. Το κύριο θέμα ήταν ότι ήδη μικρά νοσοκομεία, τα οποία μπορεί να είναι μικρά, αλλά οι παροχές τους σε συγκεκριμένες περιοχές της Πελοποννήσου είναι σημαντικές, και αυτό που μας στεναχωρεί και αυτό που μας κάνει να αγανακτούμε είναι ότι όλα τα βλέπουμε με αριθμούς. Δεν τα βλέπουμε με πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν νοσοκομεία που καλύπτουν περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκες, περιοχές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες και δεν είναι εύκολο να μεταβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη περίθαλψης στα κέντρα των νομών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το κέντρο υγείας, το νοσοκομείο Μολάων, που από όσο ξέρω ήταν και ένα νοσοκομείο οργανωμένο και παρήχε και πολύ καλές υπηρεσίες, προβλέπεται να το κλείσουν ή να το μετατρέψουν σε κέντρο υγείας, και έτσι ο κόσμος από απομακρυσμένες περιοχές του νομού Λαγκωνίας να αναγκάζεται να πάει στη Σπάρτη. Όπως και άλλα, όπως η Κυπαρισία, όπως τα Κρέστενα στην Ιλία, όπως η Αμαλιάδα, είναι νοσοκομεία τα οποία έχουν γράψει μια ιστορία με παροχές και εξυπηρετήσεις των πολιτών και των περιοχών τους. Ένα από τα κυριότερα θέματα ήταν αυτά που συζητήσαμε στην συγκέντρωση στην Τρίπολη, και επειδή βλέπουμε και ξέρει ο ελληνικός λαός, οι παροιμίες του είναι σοφές, όταν παίρνει φωτιά το σπίτι του γείτονα πρέπει να βγει για να προστατεύσει και το σπίτι του, γιατί έρχεται και η σειρά του. Αυτή είναι η ουσία της συγκέντρωσης της Τρίπολης. Βέβαια, δεν, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα, δεν είχαν μαζευτεί όλα τα σωματεία της Πελοποννήσου, αλλά πρόκειται να ξαναγίνει τέτοιου είδους συνάντηση και τότε θα συμμετέχουν όλα τα σωματεία της Πελοποννήσου. Αυτά ως προς τη συνάντηση στην Τρίπολη. Το πρόβλημα της υγείας, από ό,τι έχουμε ξαναπεί, είναι η συρρίκνωση και κατάργηση διαφόρων υγειονομικών μονάδων. Έχει ξεκινήσει η Αθήνα με 6 νοσοκομεία τα οποία θα κλείσουν ή θα αλλάξουν χρήση, και εμείς πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα πάρουν σειρά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παρασκευή 16 Αυγούστου και ώρα 18:30 στο κέντρο ΟΑΣΙ στην ΕΜΕΗ, η ΑΣΝΕ ΜΕΑΣ διοργανώνει ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τα τρέχοντα αγροτικά θέματα. Η ΕΑΣΝΕ ΜΕΑΣ διοργανώνει συγκέντρωση την Παρασκευή 16 Αυγούστου και ώρα 18:30 στο κέντρο ΟΑΣΙ στην ΕΜΕΑ, με σκοπό την ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τα τρέχοντα αγροτικά θέματα, παράτυπα φυτεμένα αμπέλια, νέα ΚΑΠ 2014-2020. Στην ΟΣΑΝΟ συγκέντρωση θα παρευρεθούν οι ομιλητές, ο πρώην εισαγγελέας εφετών κ. Σακάς Ιωάννης, η αντιπρόεδρος του ΙΝΚΑ και πολιτευτής Αθηνών κ. Λιακοπούλη Μαρία και κλιμάκιος συνεργατών της, ο νομικός σύμβουλος καταναλωτών Ελλάδος κ. Βιτοράκης, η νομική σύμβουλος της ΕΑΣ Νεμέας κ. Λιακοπούλη Αγγελική και η υποδιευθύντρια της ΕΑΣ Νεμέας κ. Γαστουνιώτη Αθηνά. Καλούνται να παρευρεθούν και να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και παραγωγοί της περιφέρειας της ΕΑΣ Νεμέας και όσοι άλλοι επιθυμούν από τον νομό Κορινθίας, καθώς συνέχεια θα υπάρξει δυνατότητα το νομικό τμήμα της ΕΑΣ Νεμέας να αναλάβει τη νομική κάλυψη όλων των παραγωγών, ώστε να προστατευτούν ενάντια στην υποχρεωτική εξίσωση των αμπελοτεμαχίων τους, καθώς και για όσα οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει. Τα κοροναρίσματα και η εισήγηση των οδηγών είναι φυσικό επακόλουθο στην οδό Γρηγορίου στην Τρίπολη, αφού καθημερινά γίνεται του μποτιλιαρίσματος. Για ακόμη μια ημέρα στην οδό Γρηγορίου στην Τρίπολη επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο όταν ένα φορτηγό είχε παρκάρει παράνομα και ένα διερχόμενο φορτηγό δεν χωρούσε να περάσει από το σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων από την είσοδο του Επισκοπίου μέχρι την πλατεία Κολοκοτρώνη. Τα κοροναρίσματα και η εισήγηση των οδηγών ήταν φυσικό επακόλουθο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που συγκεκριμένη οδό γίνεται της κακομοίρας, δεδομένου ότι στη μία πλευρά της υπάρχουν πλαστικά κολονάκια που εμποδίζουν το παρκάρισμα. Σε κάποια σημεία της απέναντι της πλευράς επίσης υπάρχουν κολονάκια και κάποιοι ιδιώτες καταλαμβάνουν με τελάρα ή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο θέσεις πάρκινγκ επί ώρες. Το 40% των μαθητών που πέρασε σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αδυνατεί να σπουδάσει λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά κάνουν μία δουλειά μόνο και μόνο για να επιβιώσουν. Το όνειρο για σπουδές ξεφοριάζει όλο ένα για περισσότερους φοιτητές, τα τελευταία χρόνια των οποίων οι γονείς θα δυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα λόγω της οικονομικής κρίσης και της ραγδαίας αύξησης ανεργίας. Παράλληλα, υπάρχουν και φοιτητές που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους για να εργαστούν και να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Στο θέμα αναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κατηγορώντας την δικοματική κυβέρνηση και σε αυτό το θέμα της εκπαίδευσης. Και τη φετινή χρονιά, όπως και τα τελευταία 3 χρόνια, είναι γεγονός ότι πολλοί φοιτητές δεν θα φοιτήσουν στις σχολές που θα επιτύχουν. Για τον απλούστατο λόγο, διότι δεν θα μπορούν να καλύψουν το κόστος, οι οικογένειές τους δεν θα μπορούν να καλύψουν το κόστος της φοιτησής τους στις συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες θα βρίσκονται οι σχολές τους. Και αυτό γιατί η οικονομική κρίση δεν πλήττει βέβαια επιλεκτικά συγκεκριμένες ομάδες, όπως πολλοί ενδεχομένως φαντάζονται, επειδή είναι στο πυρόβλητο από την κρίση, και στο πυρόβλητο είναι βέβαια αυτοί που μας κυβερνούν. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στη δίνη της κρίσης με πολύ έντονο τρόπο, αλλά βεβαίως πλήττει και νέους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε και με δυναμισμό να αντιμετωπίσουν τη ζωή που τους περιμένει, αλλά βεβαίως και να αποκτήσουν εκείνα τα εφόδια που θα βοηθήσουν και τη χώρα μας να βγει από την κρίση. Υπολογίζω ότι περίπου ένα στους τρεις θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει τις σπουδές του. Αυτό οφείλεται βέβαια εκτός των άλλων και στην έλλειψη της φοιτητικής μέρημνας, η οποία το 2013 είναι ακόμη ζητούμενο για την χώρα μας. Και αναφέρουμε στη φοιτητική μέρημνα με την έννοια ότι θα μπορούσε να καλύψει και τις ανάγκες στέγασης και τις ανάγκες σύντησης και τις ανάγκες βέβαια μετακίνησης των φοιτητών στην οποιαδήποτε σχολή, χωρίς η οικογένεια να πρέπει να είναι υποχρεωμένη να ανοίξει ένα καινούριο σπιτικό στην πραγματικότητα στη σχολή στην οποία θα περάσει ο φοιτητής. Με την κατάργηση των μεταγραφών κιόλας που την τελευταία τριετία είναι δεδομένο και γεγονός, τουλάχιστον για την πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πέρυσι μόνο 2.000 άνθρωποι κατάφεραν να αλλάξουν πόλη φοιτησης, αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. Βεβαίως η λύση δεν είναι οι μεταγραφές, γιατί αυτές δημιουργούσαν ασφιχτικές συνθήκες στα κεντρικά πανεπιστήμια, αλλά είναι βέβαια η φοιτητική μέρημνα, η οποία ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης θα έπρεπε να είναι γεγονός. Απλώς με τις παρούσες επιλογές της δικοματικής κυβέρνησης και όχι μόνο, δηλαδή των κυβερνήσεων της τελευταίας τετραετίας, και αυτό το θέμα έχει πάει πίσω. Δηλαδή τα πανεπιστήμια, αντί να έχουν πόρους προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες της φοιτητικής μέρημνας, αποδομούνται κυριολεκτικά και από προσωπικό και από οικονομικούς πόρους, με αποτέλεσμα βέβαια να μην μπορούν να καλύψουν και τις βασικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και όχι τη φοιτητική μέρημνα που φαντάζει πιο πολυτέλεια. Πάντως στην περίοδο της κρίσης και της οξυμένης μάλιστα κρίσης, έτσι όπως τη βιώνουμε, θα πρέπει τουλάχιστον το ελάχιστο, το οποίο ελάχιστο είναι οι συνθήκες εκείνες οι μορφωτικές που θα επιτρέψουν στη νέα γενιά να εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να βοηθήσει και να συντελέσει στην έξοδο από την κρίση, θα πρέπει να προφυλάσσονται. Απλώς οι άνθρωποι που μας κυβερνούν δεν έχουν βέβαια ούτε και σε αυτή την τόσο ευαίσθητη και λεπτή περιοχή την υποτυπώδη ευαισθησία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν, μαστίζονται από την οικονομική κρίση με τρόπο πρωτόγνωρο. Μία όμορφη παραλία με μικρά βότσαλα και καθαρά διαυγή νερά είναι η παραλία του Τσέρφου στην παραλία της Κινουρίας. Η θάλασσα προσφέρεται και για υποβρύχιες αναζητήσεις. Μία ξεχωριστή παραλία της Κινουρίας είναι η παραλία του Τσέρφου, η οποία βρίσκεται λίγο πριν το Τυρό στην νότια Κινουρία. Είναι μία όμορφη παραλία με μικρά βότσαλα και καθαρά διαυγή νερά.
Εκεί υπάρχουν ταβέρνες με φρέσκο ψάρι και καταλήματα για διαμονή. Η θάλασσα προσφέρεται για υποβρύχες αναζητήσεις. Δείτε στο βίντεο το μικρό Κολπίσκο δίπλα από την γνωστή παραλία. Η παραλία είναι αμμώδης και τα νερά είναι γαλάζια και πεντακάθαρα. Η πρόσβαση εκεί δεν είναι πολύ εύκολη γιατί πρέπει να διασχίσεις ένα χωράφι με ελαιόδεντρα, αλλά όλο και περισσότεροι έχουν ανακαλύψει αυτή τη μικρή παραλία στο Τσέρβο, η οποία είναι ήρεμη και καταπληκτική. Υπογράφηκε στο κοινοτικό κατάστημα του Αγίου Ανδρέα Τρίπολης από τον Δήμαρχο κ. Σκάντζο η σύμβαση με τον ανάδοχο κ. Ηλιόπουλο για το έργο του γηπέδου του χωριού. Υπογράφηκε στο κοινοτικό κατάστημα του Άγιο Ανδρέα από τον Δήμαρχο κ. Σκάντζο η σύμβαση με τον ανάδοχο κ. Ηλιόπουλο για το έργο του γηπέδου του χωριού. Όπως δήλωσε ο ανάδοχος, το έργο θα ξεκινήσει περίπου στις 15 Αυγούστου, να προβλέπεται να είναι έτοιμο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τόσο ο κ. Σκάντζος όσο και ο πρόεδρος κ. Τσαγούρης με τον πρόεδρο των Βρασίων κ. Κολοβό εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που ένα έργο το οποίο ζητούσε χρόνια η τοπική κοινωνία του Αγίου Ανδρέα είναι ένα βήμα πριν την υλοποίησή του. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο χώρο του γηπέδου που έγιναν κάποιες διευκρινήσεις για την εξέλιξη των εργασιών. Βρισκόμαστε στο χώρο που θα εκτελέσει το έργο για να πατήσουμε και κάνουμε το χώρο του γηπέδου του Αγίου Ανδρέα. Όπως παρατηρείτε, αυτή η στιγμή ο χώρος έχει ένα δάπεδο από συνδυασμένο αμοχάλιδο. Το έργο αφορά στην κατασκευή στην ουσία χλωροτάπητα με όλες τις επιτούμενες υποδομές δικτύων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή των ομπρίων και η διαβροχή του συνδετικού χλωροτάπητα που θα τοποθετηθεί. Πρόκειται για χλωροτάπητα τελευταίας γενιάς με τις καλύτερες τοποδιαγραφών και τους αγώνες στις τοπικές και αισθητικές κατηγορίες, καθώς και την συμπλήρωση του υποδομών με άλλες αφαινόμενες μικροεργασίες. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το έργο που συζητάμε, είναι ότι το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2011. Επιτυχώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αλέξανδρου Παντελτζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επίσης επιτυχώς εγκρίθηκε η μελέτη του ότι τα τέχη δημοκρατισής του και φτάνουμε σήμερα στην εκκίνηση των εργασιών. Η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο εκτελέστηκε όλη η δουλειά μέχρι σήμερα καταδεικνύει αυτό που έχουμε ως Δημοτική Αρχή κάνει σαφές από καιρό, ότι κρίνουμε πως η προσφορά μας γύρω από τον αθλητισμό της περιοχής έχει σχέση με τη λειτουργία και κατασκευή άρτιων υποδομών, την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των χώρων, ώστε να αγωνίζονται εκεί πέρα τα σωματεία μας και οι αθλητές μας, και στρέφεται περισσότερο στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και λιγότερο στην ενίσχυση με οποιοδήποτε τρόπο αυτοτελώς των αθλητικών σωματείων. Πλήθος κόσμου τίμησε το βράδυ το περίφημο πανηγύρι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στις Αραχαμίτες Αρκαδίας. Μετά το προσκύνημα ακολούθησαν χοροί και παραδοσιακά τραγούδια από κατοίκους και επισκέπτες. Πλήθος κόσμου τίμησε χθες το βράδυ το περίφημο πανηγύρι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον εξαιρετικού φυσικού κάλους προάβλιο χώρο του ναού. Μετά το προσκύνημα ακολούθησαν χοροί και παραδοσιακά τραγούδια από κατοίκους και επισκέπτες σε ένα χώρο ειδηλιακό με νερά και πλατάνια που αξίζει κανείς να επισκεφτεί. Στην σάρι πλάτα καμίδω τσουπά.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξονα. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.